Κύριε Μάκη Βορύδη, κύριε Υπουργέ Επικρατείας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Φαίνεται ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε, κύριε Βορύδη, είναι ότι η συνολικά η πολιτεία βούλιαξε στον όλεθρο που έγινε στο Μάτι. Δηλαδή, σε όλες και στα τρία της, και στις τρεις κολόνες της, το πολίτευμά μας βούλιαξε. Κράτος δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Ένα. Νομοθετική εξουσία ψήφισε το κοινοβούλιο αλλαγή του νόμου του ποινικού κώδικα και έφερε διατάξεις με χαμηλότερες ποινές, 2. Και 3, η δικαιοσύνη με τις αυλεψίες και τα λάθη της που μόλις τώρα περιεγράφησαν από την κυρία Μάνδρου. Και στα τρία πεδία 0. Η απάντηση εδώ είναι ότι προφανώς με αφορμή αυτή την απόφαση εμείς όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να σχολιάσουμε δικαστικές αποφάσεις. Απλώς να επισημάνουμε, νομίζω ότι πάντως ανεξαρτήτως του πώς εξεδόθηκε, αν είναι σωστή αυτή η απόφαση δεν είναι, γιατί αυτά δεν είναι δική μας δουλειά να τα πούμε, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, δεν είναι δουλειά του Υπουργού να σχολιάσει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. Πάντως να το πω αλλιώς, το αποτέλεσμα αυτό απέχει από πόρο, από την προσδοκία για την λεγόμενη δίκαιη τιμωρία τέτοιων αδίκων πράξεων. Τώρα, μπορεί αυτό το οποίο σας λέω τώρα να φαίνεται ότι αφενός είναι επιφυλακτικό, ίσως είναι και λίγο παράδοξο, υπό την εξής έννοια, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να την πούμε αυτή τη φράση και ταυτόχρονα να έχει εκδοθεί και μια ορθή απόφαση, αυτό θα έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Πάμε λίγο να τα δούμε από την αρχή. Ναι. Για μένα το πρώτο ζήτημα είναι ότι μην ξαναπιάσω όλη τη συζήτηση για το Όχι, Μάτι. Υπάρχει ένα αρχή, υπάρχει μια αρχή, κύριε Βορύδη, να σας το θέσω να το συμπεριλάβετε στην απάντησή σας. Η αρχή είναι ότι περίμεναν οι πολίτες, οι οποίοι μάλιστα και υπερψήφισαν τότε το 19 την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία για να σχηματιστεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήθελαν εξεταστική επιτροπή για το Μάτι. Δεν την είδαν. Αν μου επιτρέπετε, το σημαντικό είναι ότι εδώ υπήρξαν διώξεις για το Μάτι. Δεν είναι ότι δεν υπήρξαν διώξεις για το Μάτι. Και υπήρξαν και διώξεις και αυτοδιοικητικών στελεχών. Θέλω να σας πω δηλαδή, δεν είναι ότι οι διώξεις αυτές. Τα πολιτικά πρόσωπα μια χαρά συμπεριφέρονται σήμερα, μια χαρά. Δεν επλήγει κανείς από τα πολιτικά πρόσωπα. Η απάντηση λοιπόν όμως θα δείτε ότι τελικά δίνεται από την ίδια την διαδικασία που ακολουθεί. Διότι βέβαια καλά επισημάνθηκε ότι τότε υπήρχε μία συζήτηση για το αν έπρεπε η δίωξη να είναι σε βαθμό κακουργήματος ή έπρεπε να είναι σε βαθμό κλιμελήματος. Έγινε αυτή η συζήτηση, η οποία θα πω ότι πήρε και αρκετό καιρό. Αυτή η συζήτηση κράτησε σε επίπεδο δικαστικό 3 χρόνια. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι τι μπορούσε εκείνη τη χρονική στιγμή να κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να κάνει πολλά, γιατί όπως ξέρετε, αυτό είναι πάγια αρχή του δικαίου για τον κατηγορούμενο. Επικρατεί πάντοτε ο επίκαιστερος ποινικός νόμος. Όχι ο νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί τώρα, αλλά ανεξαρτήτως του πώς μεταβλήθηκε το ποινικό δίκαιο, θα εφαρμοστεί ο επίκαιστερος ποινικός νόμος. Αυτό είναι βασική αρχή του ποινικού δικαίου και είναι και αρχή η οποία προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει και επομένως το γεγονός ότι πράγματι εμείς αυστηροποιήσαμε τον ποινικό κώδικα εκ των υστέρων μετά το 19. Προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα αδικήματα με, κατά τη γνώμη μας, επαρκέστερο τρόπο, δικαιότερο τρόπο, στο ζήτημα της ποινής, που ουσιαστικά δεν άγγιξε αυτή την περίπτωση και δεν την άγγιξε γιατί. Αλλά συνολικά, κύριε Βορύδη, εκ των πραγμάτων βλέπει η κοινωνία ότι πώς συμπεριφέρεται η αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά στην τραγωδία των Τεμπών και πώς συμπεριφέρθηκε η κυβέρνηση συνολικά όταν ήρθε σε εξουσία στο θέμα του Ματιού. Δεν ήταν, δηλαδή, ούτε τα ονόματα των θυμάτων γράφτηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Ούτε υπήρξαν ευρωβουλευτές να πάνε το θέμα του Ματιού στην Ευρώπη. Δεν έγιναν μια σειρά ενεργειών, δεν έγινε μια εργαλειοποίηση δηλαδή. Και αυτό σε συνδυασμό και με την απόφαση βγάζει δυσμενή εντύπωση για την κυβέρνηση, κύριε Βορύδη. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Δεν ξέρω αν το εκτιμάτε το ίδιο, αλλά εγώ έτσι το βλέπω την αντίδραση μέρους της κοινωνίας. Εντάξει, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά αυτό να ξέρουμε ότι έχει και δύο αναγνώσεις. Ότι εμείς έχουμε μία βασική αρχή και σαν παράταξη και μία βασική πεποίθηση για το πώς πρέπει να πορευόμαστε. Και αυτό είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να ανακατευόμαστε στις ποινικές υποθέσεις.
Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να χειραγωγούμε τη δικαιοσύνη. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπαγορεύουμε τις ποινικές υποθέσεις. Θεωρούμε ότι υπάρχει, ότι η δουλειά μας ως κυβέρνηση, είναι να διαμορφώνουμε ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο, αυτό που νομίζουμε ότι είναι καλύτερο για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση εν γέννη του εγκλήματος, προφανώς μέσα από το εν γέννη του εγκλήματος εμπίπτουν και τα ειδικότερα, τα συγκεκριμένα αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας και από εκεί και πέρα πρέπει να διαμορφώσουμε επαρκείς συνθήκες, διοικητικώς επαρκείς συνθήκες, προκειμένου να λειτουργεί η δικαιοσύνη. Επειδή να σας κάνω άλλη μία ερώτηση που αφορά στη συγκρότηση θέματα κράτους. Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις και μισή σας παρακαλώ ή έχετε υποχρέωση? Η αλήθεια είναι ότι έχω υποχρέωση, αλλά... Ναι. Η ερώτηση πολύ γρήγορα είναι η εξής, κύριε Βορύδη. Πρώτα απ' όλα μένει και ένα, ξέρετε, και μια συγγνώμη που δεν υπόθηκε ποτέ από τον τότε Πρωθυπουργό. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ακόμη και σήμερα μια συγγνώμη δεν την είπε. Δεν την έχει εξτομίσει. Μα δεν είναι μόνο αυτό, επιτρέψτε μου. Αλλά βλέπετε τώρα το ένα φέρνει το άλλο. Να συνεχίσουμε λίγο μετά τις ειδήσεις, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι. Είχαμε μείνει στο ότι από τον τότε Πρωθυπουργό δεν έχει ζητηθεί ακόμη ούτε συγγνώμη. Αλλά δεν ξέρω, έχετε να πείτε κάτι ή να διατυπώσω την ερώτηση? Όχι, να διατυπώσω την ερώτηση. Έχω να πω μια σειρά από πράγματα γιατί πράγματι αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα λόγω αυτής της δικαστικής αποφάσεως εγείρει σειρά θεμάτων. Και εκείνα που θέλω να σας πω είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε και αυτά που... Πιθανώς να βάλω, ένα από αυτά. Λέω λοιπόν ότι, για να διατυπώσω την ερώτηση, βλέπουμε ότι... πρέπει να ξαναγραφτεί ενδεχομένως το σκέλος των αρμοδιοτήτων. Διότι προκύπτει εκ των διατάξεων που έχουμε στον ποινικό κώδικα ή των αρμοδιοτήτων που έχουμε σε ό,τι αφορά στην δομή της, στη λειτουργία των κρατικών μας υπηρεσιών, για μια πυρκαγιά ευθύνη έχει μόνο το πυροσβεστικό σώμα έως σήμερα. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες, η αυτοδιοίκηση, άλλες κρατικές υπηρεσίες δεν φέρουν ευθύνη για το πώς θα συντονιστούν οι κάτοικοι, για το πώς θα απομακρυνθούν ενδεχομένως. Τώρα βέβαια έχουμε το 112 που δεν υπήρχε τότε. Αλλά για πείτε μας, μήπως πρέπει να ξαναδούμε τέτοια θέματα? Η απάντηση, να απαντήσω και αυτό. Αλλά θέλω λίγο να διευκρινίσω γιατί ξαναλέω. Εδώ προφανώς η συζήτηση αυτή σε τι εδράζεται είναι μια δικαστική απόφαση που αισθανόμαστε ότι είναι κατώτερη των προσδοκιών για την απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η διάχυτη αίσθησή μου. Ωραία. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και τι δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Δεν μπορεί η κυβέρνηση να υπαγορεύει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όπως επίσης δεν μπορεί η κυβέρνηση να σχολιάζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αυτά είναι πράγματα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα κάνει. Να βαθμολογεί τους δικαστές, δεν μιλώ μόνο για τη συγκεκριμένη δίκη, αλλά γενικότερα, ανάλογα με τις επιδόσεις τους. Όχι, η κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει αυτό στο πλαίσιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε Βορύδη. Έχει τέτοια εμπλοκή. Αλλά μπορεί πραγματικά έχει διαμορφώσει ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε να αξιολογούνται οι δικαστές. Ναι. Αυτό μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση. Τι, το θεσμικό πλαίσιο, όχι βαθμολογία. Ναι. Βαθμολογία είναι εσωτερικό ζήτημα του δικαστικού σώματος. Τώρα, τι είναι εκείνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση, εκείνο που, αυτή η κυβέρνηση. Αλλά η αξιολόγηση, με συγχωρείτε, έχει μια βαθμολογία η αξιολόγηση. Άλλος βαθμολογείται καλά σε μια αξιολόγηση και άλλος δεν αξιολογείται σωστά, αλλά δεν βαθμολογείται καλά. Φυσικά. Φυσικά. Και μάλιστα ενδεχομένως θα διαβάσατε ότι πρόσφατα ουσιαστικά διεκόπη η σχέση με δικαστές, που έφυγαν από το δικαστικό σώμα δικαστές, γιατί δεν ανταπεξήρχονται στα καθήκοντά. Ναι. Λοιπόν, πήγαν σε μη λειτουργικές υπηρεσίες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι απολύθηκαν. Ναι, απολύθηκαν. Απολύθηκαν. Το σώμα. Απολύθηκαν. Το δικαστικό σώμα φύγανε, ναι. Ναι, όχι, αλλά μπήκαν κάπου αλλού στη λειτουργία του κράτους. Δεν είναι στο δικαστήριο. Είναι δημόσια διοίκηση. Ναι, είναι κάπου αλλού δημόσια διοίκηση. Ναι, όχι, δεν απομακρύνεται ποτέ κανείς από το κράτος. Αυτό λέω. Με αυτή την έννοια. Αλλά πάντως ως δικαστές δεν δικάζουν. Αλλά τουλάχιστον δεν δικάζουν, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε όμως. Τι είναι εκείνο το οποίο έκανε αυτή η κυβέρνηση? Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν αυστηροποίησε τον ποινικό κώδικα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν είχαμε μια κατηγορία εμπρισμού εξαμελίας, την οποία προήλθε θάνατος, αυτή σήμερα θα δικαζόταν ως κακούργημα. Τι είναι εκείνο το οποίο άλλαξε αυτή η κυβέρνηση? Αν είχαμε μια τέτοια καταδίκη σήμερα και δικαζόταν, γινόταν αυτό σήμερα, τότε η ποινή των 3 ετών για ανθρωποκτονία εξαμελίας θα εκτίεται πραγματικά. Θα έμπαινε στη φυλακή κάποιος. Δεν υπήρχε αυτό τότε. Θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε αλλαγές για να βελτιώσει
το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα. Και προσέξτε ποιο είναι το ενδιαφέρον. Τις έκανε μόνη της. Αυτές είναι διατάξεις οι οποίες καταψηφιστήκανε από αυτούς που ήταν υπεύθυνοι και υπόλοιποι εκείνοι. Τις έκανε στην δεύτερη τετραετία. Αν γίνονταν στην πρώτη, θα προλάβαιναν να δικαστούν, θα προλάβαινε οι διαδικασίες, δηλαδή να δικαστούν οι κατηγορούμενοι συγκεκριμένοι. Η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, κύριε Πορτοσάλτε, έχει γίνει σε τρεις διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε. Άρα λοιπόν, από την πρώτη μέρα έχει ξεκινήσει η αυστηροποίηση με την αλλαγή πολλών πραγμάτων από τον ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ ποινικό κώδικα. Έγινε και μια δεύτερη φάση περαιτέρω αυστηροποίησης και τώρα είναι η φάση η τρίτη της ακόμα, αν θέλετε, μεγαλύτερης αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα. Σε αυτές όμως οι παρεμβάσεις, τις οποίες κάνουμε και στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας, για να είναι δικαιότερες και πιο κοντά, αν θέλετε, σε μια ορθή απονομή δικαιοσύνης ή νομοθετικές προβλέψεις, να ξέρετε ότι είμαστε μόνοι μας. Τι θέλω να μας πω, είμαστε μόνοι μας. Απέναντί μας έχουμε αυτούς που θα έπρεπε να είναι κατεξοχήν ευαισθητοποιημένοι. Διότι το μάτι θυμίζει ότι γίνεται το 18 και οι επιεικείς ποινές για τον ποινικό κώδικα, δεν λέω ότι σχετίζονται με το μάτι, μην παρεξηγηθώ, δεν ήταν εκεί η παρέμβαση που κάνανε. Στην ανθρωποκτονία από αμέλεια, δηλαδή, στην ποινική μεταχείριση για την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Λοιπόν, αλλά η προσέγγιση ενός επιεικέστερου ποινικού κώδικα είναι το 19. Μία μέρα δηλαδή, πριν από τις εκλογές. Ναι. Αντί το μάτι να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε σε εμάς, ότι το ποινικό πλαίσιο. Ως αφύπνιση, δηλαδή, αντί να αφυπνίσει. Ακριβώς. Και αν θέλετε, ως κάτι το οποίο θα έπρεπε να οδηγήσει σε ένα αποτελεσματικότερο ποινικό πλαίσιο που να αποδίδει δικαιοσύνη. Κινήθηκε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Ωραία. Ενός επιεικέστερου ποινικού κώδικα. Και επί των αρμοδιοτήτων του κράτους, μήπως πρέπει να διευρυνθούν λίγο οι ευθύνοι. Στο θέμα των αρμοδιοτήτων, να ξέρουμε ποιο είναι το βασικό ζήτημα. Στο οποίο και εκεί έχουν γίνει πολλά περισσότερα πράγματα από εκεί που βρισκόμαστε. Διότι τότε ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισε η ποινική δίωξη είναι όταν έχει τέτοια αδικήματα αμέλειας, ποια είναι η περιγραφή του καθήκοντος, τι είναι αυτό δηλαδή που έπρεπε ο κρατικός αξιωματούχος να κάνει, δεν έκανε και αυτό οδήγησε αιτιακά στο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Στον θάνατο, στη σωματική βλάβη, στην υλική ζημιά. Αυτό είναι που πρέπει να έρθει. Ας πούμε, στην πλημμύρα έχει αρμοδιότητα ο ή περιφερειάρχης, ο διαζευτικό ή περιφερειάρχης. Στην πυρκαγιά δεν προκύπτει μια τέτοια. Σαφήνεια διατυπωμένη ευθύνη. Εδώ λοιπόν τι χρειάζεται, ούτε καν μια γενική αρμοδιότητα. Γιατί η γενική αρμοδιότητα αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνεία. Χρειάζεται με ακρίβεια κάθε φορά να υπάρχει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των φυσικών καταστροφών που με λεπτομέρεια να περιγράφει τις υποχρεώσεις του καθενός εμπλεκομένου. Άρα θα ξαναγραφτούν αυτά, φαντάζομαι. Εδώ λοιπόν, σε κάποιο τότε νόμο που μιλάμε, τότε, εκείνη την εποχή που δεν υπάρχει το 112, που δεν έχουν υλοποιηθεί στην πραγματικότητα ούτε τα σχέδια οδέσεων, ούτε τα σχέδια διαφυγής, που δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, τότε εκείνη την εποχή υπάρχει μια γενική διάχυση ευθύνης. Στην γενική διάχυση ευθύνης δεν υπάρχει με σαφήνεια και ακρίβεια περιγραφόμενη αρμοδιότητα. Και αυτή είναι η ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ διοίκηση. Η νεοδημοκρατική διοίκηση του κράτους βάζει τα όρια και τα διατυπώνει με σαφήνεια. Άλματα στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας. Όχι μόνο επιχειρησιακά για όλα αυτά που έχουν γίνει. Και θεσμικά. Αλλά και θεσμικά. Ναι. Γιατί υπάρχουν με ακρίβεια σχέδια, περιγράφεται τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Και άρα, ποια είναι το που είναι εδώ, κύριε Πρωτοσάλτη, η ευκολία. Ότι όταν έχεις ακριβή περιγραφή των καθηκόντων, τότε στην πραγματικότητα ξέρεις ποιος δεν έκανε τη δουλειά του και ποια είναι η δουλειά που δεν έκανε. Και αν η δουλειά αυτή γινότανε, αν θα επερχόταν ή δεν θα επερχόταν το ζημιογόνο αποτέλεσμα. Όταν δεν έχεις αυτή την περιγραφή, τότε δεν είχες τίποτα, σας ξαναλέω. Είχες μία γραμματεία πολιτικής προστασίας, η οποία στεγαζόταν σε ένα ετοιμόρροπο κτίριο. Και μια διακομόδηση του συστήματος εκείνο το βράδυ με εκείνη την περίφημη σύσκεψη για να κοροϊδεύεται η κοινωνία την ώρα που οι νεκροί κοίτονταν. Και συνεχεία μια επιμελής προσπάθεια αποφυγής των πολιτικών ευθυνών. Αλλά αυτό είναι το πολιτικό μέρος. Ναι, αλλά και μια νέα δημοκρατία όταν ήρθε στην εξουσία που δεν αναζήτησε αυτές τις ευθύνες, κύριε Βορύδη. Με συγχωρείτε. Ναι. Εξεταστική αλλά δεν είδαμε.
Εντάξει, εγώ όμως θα επαναλάβω ότι ναι. Το κρίσιμο εδώ, το κρίσιμο, γιατί όπως βλέπετε εν τέλει αυτή η αναζήτηση ευθυνών κατέληξε σε αυτό το δικαστικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.